τόσα χρόνια και μου συμφωνείς ότι έχει παρουσιάσει καμιά θαμπάδα ή σε ό,τι στο λέω, γιατί όχι, οι άνθρωποι που δεν έχουν καλή οργή στη φωνή τους, μετά από κάποια χρόνια, η συνεχής χρήση της, χτύπα ξύλο, να... Θα γίνει, μην χτυπάς. Κάποια στιγμή θα γίνει. Φθορά είναι. Ανθρώπινο είναι. Άνθρωποι. Όχι, εγώ χτυπάω ξύλο για να καθυστερήσω τον άνθρωπο περισσότερο. Με αγαπούλη. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά ηθιστή κάπως... καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Είναι μια εξάσκηση να προκαλεί κάποια κούραση. Όχι κούραση. Ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται τέλος πάντων. Ξέρεις, είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Είναι σαν τον αθλητή που χρειάζεται να κάνει καθημερινή προπόνηση. Για να μην χαλαρώνει. Χαλαρώνουν εμείς. Δεν αιματώνονται οι χορδές. Δεν τραγουδάς. Δεν χαλαρές. Και πάει να τραγουδήσει, κάνει τάμ. Και παθαίνεις κάτι. Φτάνει πια. Ιατροτεχνικά. Ας σε δεν είναι μια μέρα για τέτοια. Πρόκειται να γίνεις τραγουδιστής. Όχι. Μπάθουν τέτοιο κακό. Δεν νομίζω. Αποκλείεται. Διότι εμένα ένας φιλολογός με λιρένα μου έχει βρίσκει να γίνεις καλλιτέχνης ή δημοσιογράφος. Και σαν αυτό δεν. Όχι, αλλά θα μπορούσε να ποτέ δεν έγινε καλλιτέχνης. Συγγνώμη. Σ' αρέσει όπως κινείται το όλο... όλος χώρος, εν Ελλάδα, ο καλλιτεχνικός χώρος. Αντιθέσει με έξω, ας πούμε, που υπάρχει, ένας τραγουδιστής έχει ένα μάνατζερ, 10 ανθρώπους να τρέχουν γύρω του, άλλος να διαλέγει τα τραγούδια, άλλος να διαλέγει που θα τραγουδήσει, ναι, πώς θα εκφράσει, ναι, πώς θα εκφράσει. Μ' αρέσει εμένα, μ' αρέσει η Ελλάδα. Μ' αρέσει όλο αυτό το πανηγυράκι που έχουμε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί είναι πιο αληθινό από αυτούς που ακόμα, δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, εάν ήμουν στην Αμερική, ξέρω εγώ, και εσύ, θα ήξερα τι θα με ρωτήσει, θα ήξερα τι θα σου απαντήσω, θα μου τα είχε πει ο μάνατζερ. Ενώ τώρα λέμε ό,τι μας κατέβει. Και η ευθύνη είναι δική μας. Δεν θα παναδείρω ούτε εγώ το μάνατζερ, ούτε εσύ το δικό σου. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όμως μια χώρα μπορεί να πηγαίνει επάπειρο με αυτόν τον σκοπό. Ως πανηγυράκι. Και ειδικά σε μια εποχή που αρχίζουν όλα και αλλάζουν γύρω μας. Ας φτιαχτούν κάποια άλλα που έχουν μεγάλες προτεραιότητες. Σε ποια άλλα δηλαδή οι προτεραιότητες. Πιο σοβαρά. Ξέρω εγώ, βρε Ιάσονα. Ας βρούμε τον εαυτό μας πρώτα, όλοι μας. Όλοι μας, δεν μιλάω για τους καλλιτέχνες, όλοι μας. Να δούμε ποιο είναι το καλό για τα παιδιά μας πια. Γιατί εμείς καλά περνάμε. Καλά περάσαμε, αν θέλεις. Ή άσχημα περάσαμε, κακό του κεφαλίου μας. Ή τα βάλαμε με την τύχη μας. Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Ας φροντίσουμε τουλάχιστον να τα βρουν καλύτερα από εμάς. Αυτό είναι και το χρέος κάθε γενιάς προς την επόμενη. Δηλαδή. Τώρα... πώς βλέπεις να κινείται αυτή η γενιά που τώρα έχει ταινία στα χέρια της. Τα έχει χαμένα. Για μένα τα έχει χαμένα. Και δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίνε όλοι οι άλλοι που τους χρησιμοποιούν. Όλοι οι άλλοι οι μεγάλοι. Με μη κεφαλαίο και εισαγωγικά. Ποιος ήταν ο ιδανικός τόπος για να τραγουδήσεις. Δεν με νοιάζει αυτό. Ούτε το έχω σκεφτεί ποτέ. Παρόλο ότι έχω τραγουδήσει στο Albert Hall, ξέρω, στο Carnegie Hall. Έχω τραγουδήσει στο Kennedy Center, ξέρω. Έχω τραγουδήσει... στην πλάκα στις κατακόμπη. Στην κατακόμπη, στο σπίτι μου. Αυτό που μετράει για μένα. Είναι ο χώρος της ψυχής μου να είναι ανοιχτός εκείνη την ώρα που θα τα πω. Τίποτα. Τι άλλο. Θα κάνεις μια ευχή στους ανθρώπους πρωτοχρονιάτικα. Α. Θα κάνω. Πάνω συγγνώμη πριν κάνεις την ευχή. Πες μου μια ατάκα από μια παλιά ελληνική ταινία με την οποία θα χαρακτήριζες όλη τη ζωή. Τίτλο εννοείς ή ατάκα. Ατάκα. Αν σε βολεύει τίτλος, βάλε τίτλο. Αλλά... μια παλιά ελληνική ταινία. Ναι. Τον κατέλαβε εξαπίνη. Ξέρω εγώ είναι το Σάντα Τσικίτα. Το Σάντα Τσικίτα. Δεν θα σε έκανα όμως και έναν φτωχό υπαλληλάκο που αγωνίζεται να βρει μια θέση στον ήλιο. Γιατί δεν με έκανες, γιατί λες δεν θα σε έκανα. Δεν σε έκανα, είπε. Μα κι αυτός κάνει ένα καταπληκτικό φινάλι. Α, ως ρόλο το παίρνει. Εντάξει, πάω πάσο. Πάλι πας πάσο. Εγώ πάλι θα έβλεγα την ατάκα της Βλαχοπούλου επί χωρίς το παίχτερο.
Χαίρομαι μου. Μπόμπα διπλή με 100. Μπόμπα διπλή με 100. Ναι. Μονίμως έκανε η κακομοίρικη. Ναι, έχει να κάνει, αλλά στο τέλος όμως δεν μπορούσε να έχει πάει και Όσκαρ. Ναι. Έτσι που τον έπαιξε το ρόλο. Λοιπόν, μια ευχή. Σίγουρα. Και πάρα πολύ Έλληνες ότι θα έπρεπε να παίρνουμε. Τελικώς ορισμένοι είστε ορισμένοι που είστε άτυχοι γενετικά σε αυτή τη χώρα. Εμείς. Ναι. Άκουσα, δεν μπορούσατε ίσως να έχετε να γνωριστεί πολύ περισσότερο. Όχι, δεν το δέχομαι. Πώς όχι. Ναι, δεν το δέχομαι. Το Όσκαρ δεν κάνει τη ζωή. Σιγά. Όσκαρ. Την ωραίτερη ατάκα την άκουσα από τη Μακλέιν. Που πήρε το Όσκαρ και είπε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου αξίζει. Σκέψε όμως τι άγχος είχε πέρασει 20 χρόνια να κάνω πάλι. Εκεί και πέρα. Η ευχή μου. Ναι. Για μένα είναι μια πολύ κοινότυπη ευχή. Πα πολύ κοινότυπη, αλλά μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου. Υγεία. 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 Και κουράγιο. Κουράγιο, κουράγιο για όλα αυτά που ήρθαν και θα έρθουν. Και να κάνουμε πάντα ένα διάλειμμα με χαμόγελο. Σημαντικότατο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που προενιάτηκες, σηκώθηκες και ήλθες. Να σε καλά. Θα έκανα τα πάντα για να έρθω σε εσάς. Ο Γιάννης Παρός δεν είναι πλέον εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ. Έφυγε. Μας έκανε ποδοδικό άνθρωπο και λόγια χρόνια να είναι καλά. Όμως η θέση του είναι ο Νικολάκης. Κοιτάξτε τον Νικολάκη μας. Κοιτάξτε, μια χαρά παιδί. Αυτή τη μούρη την έχετε δει. Μια χαρά παιδί. Είναι εδώ και λέει, δεν μας σήκωνε σε δούλευε το φουσταλάκι αυτό. Που είναι την Μέλσα Χριστουγεννιάτικο. Δεν τόσα musical του Hollywood είναι η Ελένη σήμερα. Και το 92 όμως είναι εδώ. Είναι εδώ και το 92 για να δούμε πώς θα είναι αυτό το 92 που περιμένουμε τόσα χρόνια με τρόμους και ανυπομονησίες. Σίγουρα θα είναι καλύτερα από το 91. Πού το ξέρεις. Πάει και μια χρονιά και καλύτερη. Α. Και εμείς υποσχόμαστε το 92 να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Πρέπει όμως να μας βοηθήσετε κι εσείς. Με το να μας βλέπετε! Με το να μας βλέπετε! Γι' αυτό αύριο το πρωί στις 10, με το 1, με το 2, με το 3, σας περιμένουμε! Christmas tree, oh, 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 hee, hee, hee. Someone came and they found me and took me home with them.